Πάρα πολλά αυτό και θα Έτσι. πει ακόμα περισσότερα και σε σένα, Ναταλία, Οχ, γιατί οχ, είναι οχ. ώρα για το quiz μας. Ω, με αφορά. Με Και εσύ αφορά. quiz... Ναι. Όχι, απόλυτα έχεις μια συμμετοχή δυνατή όμως. Δυνατή από ποια άποψη. Πρόκειται για μια τραγουδίστρια πάρα πολύ επιτυχημένη πρώτης γραμμής. Μιλάμε πρώτης, ερμηνεύτρια που χαιρόμαστε που την έχουμε. Μάλιστα. Πρόσφατα θέλησε να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι της μητέρας της και συγκεκριμένα στο μπάνιο, οπότε πήγε σε ένα κατάστημα με είδη υγιεινής. Πήρε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και ζήτησε να πληρώσει στο τέλος, όπως είναι φυσικό, να φύγει από το κατάστημα. Όμως της λένε, δεν θα πληρώσεις τίποτα αν μας ερμηνεύσεις το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι το αγαπημένο μας. Η τραγουδίστρια το έκανε και αποχώρησε χωρίς να πληρώσει τίποτα. Την τραβήξανε βίντεο. Πού, στο είδη γίνεις εκεί το είπε. Το είδη γίνεις με μπερδεύει λίγο. Μιλάμε για... Όχι, δεν μιλάμε για την Άντζελα, να το ξεκαθαρίσω, που είχε χρησιμοποιήσει μία τάκα που αναφερόταν τα είδη υγιεινής. Είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Ναταλία, τις έχεις γράψει κι εσύ αυτό πολύ θα ωραίες σε ρωτούσα επιτυχίες, τώρα. Ωραία τραγούδια, αλλά δεν είναι το τραγούδι σου αυτό που τους εξασφάλισε δωρεάν τα είδη υγιεινής. Μισές δουλειές. Την τουαλέτα. Μισές δουλειές κάνω. Δεν είναι αυτό το τραγούδι. Μπορεί να το βοηθήσει στην κουζίνα αργότερα. Να ψάξουμε λοιπόν σε ποιες τραγουδίστρες έχω γράψει στίχους. Κουκιά μετρημένα. Ναι, ναι. Άννα, κάνε μόνο 300. Ανούλα, Άννα, Δέσποινα, Νατάσα, Κέτι, Πέγγι, Έλλη. Πείτε καλέ. Δεν θα το βρούμε ποτέ. Εβελίνα Νικόλιζα, εσύ ήσουν καλέ. Εγώ δεν ήμουν και ορκίζομαι. Για το μπάνιο, Εβελίνα. Θα πω μετά. Για το μπάνιο. Μάλιστα. Ωραίο το κουιζάκι, θα το ψάξουμε. Πραγματικά δεν ξέρω την απάντηση. Έγινε βίντεο ή όχι. Τον τραβήξαν σε βίντεο ή όχι. Δεν έγινε βίντεο, όπως ξέρω, okay. Αλλά είναι πάρα πολύ περήφανοι οι ιδιοκτήτες των ειδών υγιεινής που το λένε. Βέβαια. Να πάω κι εγώ σε αυτό το μαγαζί που θα μου πεις ποιο είναι, να απαγγείλω ένα στίχο μου. Να πάρω μια καινούργια ντουζιέρα. Να πάρω μια ντουζιέρα που μου έχει χαλάσει το ρουμπινέ. Να πω μέσα στην ψυχή μου το απόλυτο κενό. Και στο κορμί μου.